πράγματι ως μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού ψηφίστηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό, ο οποίος θα έρθει την ερχόμενη Πέμπτη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως, ο προϋπολογισμός ο οποίος θα έρθει, και αυτός είναι ο σχεδιασμός μας, θα διαπιστωθεί ότι είναι ένας ελλειμματικός προϋπολογισμός. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ισοσκελιστεί και αυτό θα επιτευχθεί με αυτό που ονομάζουμε ένα δάνειο ισοσκελισμού. Για το οποίο όμως ήθελα να πω ότι αποτελεί, και αυτό ήταν εξ αρχής η επιδίωξή μας και βλέπω να επιτυγχάνεται αυτή τη στιγμή, θα αποτελεί μια ανοιχτή χρηματοδοτική γραμμή. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα χρεωθεί με το ύψος του δανείου, αλλά ότι θα απορροφήσει όσους πόρους χρειάζεται για να εκτελέσει έργα τα οποία είναι ήδη σημασιοποιημένα και τα οποία πάντως κρίνουμε ότι είναι αναγκαία για το Ηράκλειο, και στην πορεία αυτής της εκτέλεσης των έργων θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε και άλλους χρηματοδοτικούς πόρους, ευρωπαϊκούς πόρους, έτσι ώστε η επιβάρυνση του Δήμου να είναι η μικρότερη δυνατή. Είναι λοιπόν αυτός ένας συνολικός σχεδιασμός που υπαγορεύεται από τις ανάγκες με βάση την κατάσταση, την παρούσα κατάσταση του Δήμου όπως τη διαπιστώνουμε, αλλά και σε συνάρτηση με τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό και με τις φιλοδοξίες που έχουμε για την πόλη αυτή και που αντιστοιχούν στους κατοίκους της, και ελπίζω ότι μέσα από αυτήν τη συνολική δράση θα δικαιωθεί και η επιλογή των δημοτών στην παράταξη την οποία εκπροσωπώ.